Πλάκα μου κάνεις έτσι. Πρέπει να ανοίξω όλα αυτά τα παιχνίδια σοβαρά τώρα. Γεια σας παιδιά, CheckTechNow, Κώστας εδώ. Ακόμη ένα unboxing, ασυνήθιστο, δεν μοιάζει με όλα τα άλλα. Γενικά κάθε φορά προσπαθώ να βάζω κάποια πραγματάκια εξτρά, ακόμα και τα πράγματα που κάνω unboxing να είναι εντελώς διαφορετικά. Τέλος πάντων, χάζευα και βρήκα ένα site, τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αν το ζητήσετε θα σας το βάλω από κάτω, το οποίο είχε μέσα φτηνά παιχνιδάκια. Παλιά μεν, αλλά τα είχε με 2-3 ευρώ. Και είπα wow, γιατί όχι, και μπήκα μέσα και το σήκωσα όλο. Πήρα αρκετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά τι έχει μέσα, τι παιχνίδια πήρα, με 2-3 ευρώ, 4 το πιο ακριβό, 4 κάτι νομίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο που πήρα, να έρθει κοντά, είναι αυτό εδώ, Orcs Must Die. Ένα παιχνίδι το οποίο είχα παίξει, το Orcs Must Die 2, το demo, γιατί δεν το έχω δυστυχώς. Ήξερα ότι και το Orcs Must Die το πρώτο είναι πολύ ωραίο, έχω δει βίντεο, έχω δει να παίζουνε. Μ' άρεσε και το βρήκα ευκαιρία, 2,70, 2,60, δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει. Να σας πω, στα περίπου θα σας λέω τις τιμές, γιατί είτε θα έχουν αλλάξει, είτε δεν θυμάμαι καν πόσο κάνουν. Αλλά πάνω κάτω υπολογίστε ότι όλα αυτά το καθένα κάνει από εκεί, από 3, από 2, κάτι έως 4, κάτι. Λοιπόν, Orcs Must Die. Είναι η πρώτη έκδοση, Interactive Achievement Awards Winner. Ωραία, δεν ξέρω αν είναι για Steam, έχει από πίσω τίποτα, δεν έχει για Steam. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε, κάτι μου λέει ότι θα είναι μόνο το παιχνίδι, αλλά είναι τρομερά διασκεδαστικό. Έχω δει το Orcs Must Die το 2 που είναι τρομερά διασκεδαστικό, για να βγει 2 το 1 πρέπει να είναι επίσης πολύ καλό. Και παίζεται ακόμα, δεν είναι ότι επειδή είναι το 1 και έχει βγει το 2 δεν θα παίζεται. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, κλασικά. Θα κρύψω ένα κομμάτι του κωδικού. Orcs Must Die. Manual δεν έχει, αλλά είναι το παιχνίδι με ένα εικαστικό από in-game δράση. Λοιπόν, και βλέπουμε από πίσω στη μία More Games from Wendros. Προφανώς αρχίσαν και τα βγάζουν μαζική διανομή όλα αυτά. Sniper Light και αυτά. Wow, τι λες τώρα. Orcs Must Die. Χωρίς manual, χωρίς τίποτα. Απλό, αλλά και τα λεφτά του υπερβολικά απλά θα έλεγα. Δεν ήθελα να το έχω ψηφιακά, δεν το έχω αγοράσει. Αν και το έχω δει και αυτό και το δύο σε ψηφιακή μορφή. Σιγά σιγά όσο γερνάει ο Κώστας, σκέφτεται ότι θέλει να έχει συντάκια στη συλλογή του. Έχω ήδη καμιά 160 παιχνίδια στο Steam. Τίποτα για κάποιους, και από κάποιους είναι πολλά. Αλλά θέλω να τα βλέπω και έχω αρχίσει και φτιάχνω και ράφι δίπλα. Προετοιμάζω το σκηνικό για room tour. Θα γίνει με το παπκτή σου καλή κάμερα, αν ρωτάτε. Λοιπόν, Orcs Must Die. Απλή θήκη, χωρίς manual, χωρίς τίποτα, αλλά και την τιμή του, πλάι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, το επόμενο, το οποίο μου έκανε πιο πολύ εντύπωση από όλα, από όσα θα δείτε νομίζω είναι το πιο εντυπωσιακό, κατά με, είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, τι λέει, Classic Collection Mega Drive. Είναι μια συλλογή από παιχνίδια για το Mega Drive. Πρόσφατα έπεσε στην κατοχή μου και ένα Sega Mega Drive με κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Λοιπόν, και έκατσαν και έφτιαξαν. Προφανώς γιατί πουλάει και ό,τι πουλάει το φτιάχνουμε. Λοιπόν, έκατσαν και έφτιαξαν κάποια από αυτά τα παιχνίδια να παίζουν σε υπολογιστή. Τα έκαναν rework. Και έβγαλαν μια συλλογή, προφανώς αν είναι το Volume 1 θα έχει και Volume 2, θα έχει και Volume 3. Λοιπόν, μέσα έχει Echo the Dolphin, Golden Axe, ο Golden Axe, παιχνιδάρα. Νομίζω το έχω και για Master System αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, Shinobi 3, παιχνιδάρα επίσης. Sonic the Hedgehog, πρέπει να είναι το πρώτο, πολύ ωραίο, από αυτό θυμάμαι χαλιός μικρός. Vectorman και αρκετά ακόμα, έχει κάποια άλλα από πίσω, δεν έχει άλλο, ελπίζω να έχει λίστα μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μέσα. Κωδικό δεν έχει, προφανώς βάζεις και παίζεις. 46 παιχνίδια έχει σε 4 συλλογές μοιρασμένα. Λοιπόν, κάθε συλλογή έχει τα δικά της. Προφανώς σας είπα ότι θα έχει κι άλλα. Δεν λέει παραπάνω, ούτε πάνω στο CD. Στο CD βασικά όχι λέει. Game manuals on disk. Ναι. Σοβαρά, σε 15 γλώσσες πάνω στο CD γράψανε ότι υπάρχει manual μέσα στο CD. Σοβαρά τώρα, Σέκα. Έλα τώρα. Λοιπόν, πολύ καλό. Γενικά όσοι θέλετε να παίξετε, από ό,τι βλέπω πρέπει να γύρω στα 10-15 παιχνιδάκια μέσα συνολικά. πολύ καλό όσοι θέλετε να παίξετε παλιά παιχνίδια. Σε τιμή ευκαιρίας είναι να θυμηθείτε εμείς οι γέροντες τι παίζαμε πριν από 25 χρόνια περίπου. 25. 3 χρονών δεν έπαιζα, είναι σίγουρο, μόνο Atari έπαιζα. Λοιπόν, μια εποχή ολόκληρη, πολύ όμορφα παιχνίδια. Συνεχίζω. Νομίζω ότι για μένα είναι το καλύτερο, αλλά συνεχίζω. Μετά από ένα επικό πάμε στη μούφα της υπόθεσης, Aliens Colonial Marines. Λοιπόν, το παιχνίδι... είναι ότι να είναι. Έχει αποσπάσει τις χειρότερες κριτικές, δεν πρόκειται να το παίξω. Αλλά το πήρα γιατί καμιά φορά είναι καλό να έχεις και κανένα χάλια τίτλο στη συλλογή σου. Και επίσης σκέφτομαι, η συλλεκτική του Colonial Marines είναι αρκετά φθηνή. Εκείνο με τις δαγκάνες, το κίτρινο πράγμα. Λοιπόν, και σκέφτομαι να το πάρω και ήθελα να κάνω προετοιμασία ψυχολογική. Όχι φλεκίες λέω. Απλά σκέφτομαι να το πάρω και το βρήκα μπροστά μου και λέω δεν βαριάσαι, ας πάρω και ένα χάλια παιχνίδι για τη συλλογή. Καμιά φορά και τα χάλια παιχνίδια αποδεικνύονται τα καλύτερα για συλλογή. Λοιπόν, χάλια να το παίξεις, αλλά επικό να το έχεις. Λοιπόν, είναι το προηγούμενο από τον Desolator. Πώς λεγόταν το Isolation? Ναι. Desolator είναι άλλο πράγμα. Desolator είναι αντικείμενο στην Dota. Λοιπόν, τι έχει μέσα? Λοιπόν, εντυπωσιακό, χάλια ξεχάλια. Λοιπόν, ας το πάρω λίγο όμως σε μια άκρη. Άκρια θα πήγαινε από όπως το λέμε εμείς εδώ. Λοιπόν, ο κωδικός είναι πίσω, άρα δεν σας τον δείχνω. Λοιπόν, αυτή είναι Collector's όμως Edition. Είναι συλλεκτική, έχει bonus in-game περιεχόμενο. 4 χαρακτήρες ακόμα. Riddles Flamethrower, φλογοβόλιο. Και γιατί δεν το είχαν αυτό στο κάτω παιχνίδι, δηλαδή σοβαρά τώρα. Λοιπόν, και Extra Marine Customization. Λοιπόν, έχεις εδώ μέσα στο Steam μπαίνει, πολύ ωραία. Και μπορείς να πάρεις 4 παραπάνω χαρακτήρες. Το... από την ταινία βασικά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχει και ένα κωδικό που ευτυχώς δεν φάνηκε και ελπίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να σας το δώσω. Θα δω, θα το σκεφτώ άμα είμαι καλός. Λοιπόν, και μεγάλο manual, εντυπωσιακό. Πλάκα-πλακά χάλια παιχνίδια, αλλά το manual του είναι εντυπωσιακότατο. Κάτι που δεν βλέπεις τελευταία στα παιχνίδια. Είδατε στα προηγούμενα δύο, στην ίδια τιμή βγαίνουν, αλλά δεν έχει ούτε manual ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι Colonial Marines. Πάμε στο επόμενο, γιατί είναι πολλά να προλάβω να το δείξω. Οπ! Heroes V. Το πετάμε, προσοχή. Από κάτω είναι μαλακό το υλικό. Λοιπόν, μην φοβάστε, δεν τραυματίζετε. Δεν βαρβαρίζω τα παιχνίδια. Λοιπόν, Heroes of Might and Magic. Ένα παιχνίδι το οποίο το έχω δει πάρα πολύ. Δεν έχω καταφέρει ποτέ να το παίξω αυτό το παιχνίδι. Και βρήκα ευκαιρία. Βγάλαν και μια ωραία συλλεκτική τώρα για το καινούριο. Λοιπόν, και βρήκα ευκαιρία να πάρω το 5. Το βρήκα σε πολύ καλή τιμή. Θέλω, ελπίζω να καταφέρω να προλάβω να το παίξω λίγο. Λοιπόν, το καλύτερο πράγμα να ανοίγεις παιχνίδια έτσι. Χριστούγεννα, έρχονται πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω πότε θα το δείτε, αλλά είμαι κοντά στις γιορτές αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο. Λοιπόν, και να δούμε μέσα. Κωδική είναι χήμα στο κύμα, θα το πάρω λίγο γιατί μην κάθομαι και βάζω εικονίτσες μετά. Λοιπόν, το μόνο που έχει είναι ένα. Να σας δείξω. Το μόνο που έχει είναι αυτό εδώ το πράγμα μέσα από φυλάδιο. Δεν πάω παρακάτω γιατί είναι κωδική. Ένα φύλλο με τους κωδικούς. Έχει 3 κωδικούς. Οι οποίοι τι κάνουν μέσα? Το παιχνίδι, Hammers of Fate και Tribes of East. Προφανώς είναι τα expansion. Και μέσα έρχεται αυτό, με αυτό εδώ. Πάντως η θήκη είναι πολύ όμορφη, μαύρη. Πλάκα πλάκα. Από όλες τις μαύρες θήκες που έχω ανοίξει, αυτή φαίνεται η πιο καλή. Τώρα τι σας λέω έτσι, αυτό δεν έχει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, συνήθως αυτά τα παιχνίδια έτσι βγαίνουν, τα βγάζουν πακετάκια ξανά για να πουλήσουν παραπάνω αντίτυπα σε πιο χαμηλές τιμές, αφού δεν πουλάει κανονικά. Πάντως, έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτό το παιχνίδι, ελπίζω να προλάβω και να μπορέσω να το παίξω, να το δοκιμάσω. Λοιπόν, fast forward. Πάμε, αυτό εδώ είναι Dungeons Game of the Year Edition. Τι έγινε, είχα παραγγείλει ένα άλλο, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: ξέρεις κάτι, θα στο στείλουμε, αλλά μας λείπει ένα παιχνίδι. Και τους λέω: ρε παιδιά, εντάξει, μια τώρα βαριέμαι να κάθομαι να διαβάζω. Διαλέξτε όποιο θέλετε εσείς την ίδια τιμή πάνω κάτω. 4,60 ήταν νομίζω η τιμή. Διαλέξτε όποιο θέλετε εσείς και βάλτε το μέσα. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που δεν το ήξερα. Dungeons Game of the Year Edition. Λοιπόν, φαίνονται αρκετά. Γενικά τώρα τελευταία μπαίνω σε αυτό το. στυλ παιχνιδιών με dungeons και αυτά. Δεν ξέρω, νομίζω τελικά είναι αυτό που μου ταιριάζει πιο πολύ απ' όλα όσο περνάει ο καιρός και κατασταλάζω σαν gamer. Μου αρέσουν όλα τα παιχνίδια, σίγουρα. Αλλά τελικά αυτά που με τραβάνε να παίζω πιο πολύ είναι τα 2.5D platform και ό,τι έχει dungeon μέσα. Πραγματικά δεν περίμενα ότι θα το πω, αλλά ναι, turn-based και πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Όπα. Όπα, όπα. Κάτσε, τι είναι αυτά. Λοιπόν, το παιχνίδι. Εντάξει. Για να δω τώρα λίγο εδώ. Μήπως έχει κάνει κωδικό που δεν πρέπει να φανεί. Έχει ένα κωδικό που δεν πρέπει να φανεί. Αλλά δεν μας πειράζει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Πίσω από εδώ είναι ο κωδικός. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, και εδώ έχει dungeons επίσης. Και από πίσω τρόπικο. Βγάζει και τη σειρά Tropico προφανώς η εταιρεία. Ποια εταιρεία είναι? Λοιπόν, καλύψω. Και. Τι είναι αυτό? Για να δούμε. Πω. Εντάξει. Respect. Ωραία φυσούλα. Πολύ ωραία φυσούλα. Προφανώς είναι κάποιο boss, δεν το έχω παίξει στο παιχνίδι, δεν ξέρω σίγουρα, γι' αυτό συγχωρήστε με από άντλα πατάτα. Και από πίσω είναι το ίδιο, σε πιο κοντινό είναι το εξώφυλλο βασικά του παιχνιδιού. Αλλά νομίζω ότι αυτό εδώ πω, θα γινόταν τέλειο καδράκι, ειλικρινά. Πω, εντάξει, respect. Πολύ ωραίο artwork. Κολλάει η γλώσσα μου. Λοιπόν, μπράβο. Για τόσο φθηνό παιχνίδι και που έχει μέσα και στο ένα artwork, ρε παιδί μου, είναι ένα plus. Manual δεν βλέπετε. Γενικά προσέξατε ότι όσο περνάει ο καιρός, manual εξαφανίζω all. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ένα παιχνίδι που έχει... Είναι περίεργο παιχνίδι. Raven. Είναι ένα παιχνίδι μυστηρίου. Είναι σαν το Thief, σκεφτείτε το παιχνίδι. Αλλά στην ουσία έχεις ένα detective και προσπαθείς να ξεσκεπάσεις έναν κλέφτη. Είχα δει το trailer στο Steam. Μου άρεσε πάρα πολύ. Άσχετα με άκουσα αρνητικές κριτικές, το όλο σκηνικό με εντυπωσίασε. Ψήνω τον every gamer να το παίξει, αλλά δεν με ακούει. Λοιπόν. Και το αγόρασα σε προσφορά στο Steam 7€. Ήταν πολύ ακριβή η τιμή του γενικά. Και το βλέπω μπροστά μου και λέω 3€. Και λέω ρε εσείς εντάξει, το έδωσα 7€ για να το πάρω σε ψηφιακό. Εντάξει, θέλω να το πάρω να το έχω και εδώ. Καλό ξεκαλό, χάλια δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει τόσο καλά controls. Αλλά έχει πολύ ωραία ιστορία. Γενικά αυτό είναι παιχνίδι ιστορίας. Δεν έχει να κάνεις ούτε first person ούτε τίποτα. Αλλά είναι παιχνίδι μυστηρίου και να λύνεις. Η κάμερα δεν θέλει να συνεργαστεί, για κάποιο λόγο αρνείται. Raven, Legacy of a Master Thief. Λοιπόν, προφανώς αυτός ήταν ο Master Thief, όπως λέμε Master Chief. Σήμερα χωρίξε όπως έχετε δει. Κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει και ένας χαμένος κωδικούλης. Δεν υπάρχει κωδικούλης. Τι λες τώρα? Δεν υπάρχει κωδικούλης. Λοιπόν, manual, μεγάλο manual, ωραίο, λεπτομερέστατο, λέει την ιστορία, λέει τους χαρακτήρες, λέει ωραία πράγματα. Μπράβο. Αυτό είναι που ξέρετε κάτι. Αυτό που έχω προσέξει ότι τα παιχνίδια τα οποία δεν έχουν βγει τόσο καλά έχουν πολύ εντυπωσιακό γύρω-γύρω περιτύλιγμα. Έχουν manual, έχουν ωραίο κουτί, έχουν ωραία εξώφυλλα. Αυτά που έχουν βγει καλά δεν έχουν τίποτα, σου πετάνε ένα δίσκο μέσα και σου λέει πάρ' το, θα το παίξεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το The Raven. Και πάμε τώρα σε ένα παιχνίδι, το τελευταίο που θα ανοίξω για σήμερα, το οποίο το έχω δει, όχι να παίζεται, αλλά είχα δει μια συλλεκτική που είχαν ανοίξει και με είχε εντυπωσιάσει και είπα να δοκιμάσω, γιατί το κακό που έχουν ελληνικά καταστήματα είναι ότι δεν έχουν καλή περιγραφή του τι δίνουν, γιατί ούτε και οι ίδιοι ξέρουν περισσότερο τι δίνουν μέσα. Λοιπόν... Και που λέτε, είχα δει, μ' άρεσε, με εντυπωσίασε. Δεν νομίζω αυτή, έτσι όπως την είδα, απέχει έτη φωτός. The Inner World Collector's Edition. Και από ό,τι διάβαζα, δυστυχώς το Collector's Edition πάλι για το κατάστημα, χωρίς να περιγράφει τι είναι. Είναι Collector's Edition includes DRM, free game, exclusive art card sticker και soundtrack, World of Unsponsored Encyclopedia and Peck the Pigeon Crossed Pattern. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα πραγματάκια είναι in-game περιεχόμενο, ψηφιακά, δεν νομίζω να έχει τίποτα από αυτά μέσα. Αν έχει κανένα αυτοκόλλητο, τυχεροί θα είμαστε, αλλά έχει ωραίο artwork για εξώφυλλο. Και το παιχνίδι νομίζω είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, και αυτά που έχει μέσα. Πάλι καλά. Αυτό που έχει μέσα. Ένα περιστέρι. Είναι χαρακτήρας, είναι ήρωας. Και μία κάρτα. Κάτι. You to death. Cry you to death. Ενδιαφέρον. Κωδικός δεν υπάρχει για να μπει στο Steam προφανώς. Δεν ξέρω, οι τυπάδες δεν θέλουν να τα βάζουν στο Steam. Καλό αυτό. Λοιπόν, δύο αυτοκόλλητα manual, ούτε καν λόγος. Εντάξει. Είχα δει ότι η κανονική συλλεκτική είχε κι άλλα. Είχε. Αλλά δεν βαριάζει, είχε. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν, παιδιά. The Inner World Collector's Edition, το τελευταίο. Ελπίζω να σας άρεσαν. Πολλά παιχνίδια σε τιμούλες αρκετά ξεφτιλιζέ, θα έλεγα, και γι' αυτό τα πήρα κυρίως. Και γιατί κάποια από αυτά τα είχα βάλει στο μάτι αρκετό καιρό πριν και είπα να δοκιμάσω. Λοιπόν, CheckTechNow, ήμουν ο Κώστας. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το unboxing. Γεια σας, παιδιά, και τα λέμε σε ένα άλλο unboxing. Γεια σας.